Τώρα παιδιά, είναι πολύ άδικο άσχημο. Για μένα. Και πόσες τύψεις θα νιώθει αυτή η γυναίκα τώρα, επειδή απλά με μια παρότρινση της στιγμής, ναι, έλα να χορέψεις. Δεν θέλω να πάρω θέση συγκεκριμένα για το ζιμπέκο του κ. Πατούλα, αλλά είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να καταλάβουμε τουλάχιστον τη δήλωση της κυρίας Στανίση. Δηλαδή, και μπορούμε να καταλάβουμε πάνω στη στιγμή. Ακριβώς. Και το πώς μετά από μια βραδιά που έχουν αναφερθεί σε πάρα πολλά πράγματα, τιμητικά προς την Ελλάδα μας, αλλά και κακά πράγματα που έχουν συμβεί, μια κακή κατάσταση που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, που παρόλα αυτά δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να οδηγήσουν σε μια αναβολή ουσιαστικά του συγκεκριμένου event. Το παρόλα αυτά έγινε το event, οπότε ακριβώς κρατήσαν έτσι μια πιο καλή διάθεση. Ξέρεις, στο τέλος όπως λέει, βραδιά, ανάμεσα σε 5-6 ανθρώπους. Από αυτή τη βραδιά, Φελίσια, και συμπληρώνω αυτά, ναι, που λες, από αυτή τη βραδιά είναι κρίμα να μένει μόνο αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία βραδιά που βραβεύτηκαν γυναίκες από ολόκληρο τον κόσμο, από ολόκληρη την ελληνική ομογένεια, για το σπουδαίο τους έργο και από τη χαρά της. Η κυρία Στανίση τραγούδησε 3-4 τραγούδια και πολλές από τη χαρά της τράβηξε και το γεμάς, αυτό, πάμε σε μια εκδήλωση να μας πούνε να τραγουδήσει μας ένα τραγούδι, να χορέψει κάποιος και πολιτικός. Είναι και να θέλετε κιόλας και να το κάνετε τελείως, ναι, λόγω της καλής διάθεσης που υπάρχει εκείνη τη θέλω στιγμή. Θέλω να πω ότι, αχ, Γιάννη μου, πάλι συγγνώμη που σε διακόπτω για να συνεχίσω αυτά που λέμε, που είπε και ο Τριαντάφυλλος. Είναι διαφορετικό να συμβαίνει κάτι τόσο σημαντικό ή να έχουμε εθνικό πένθος και να βγαίνει να τραγουδήσει σε ένα νυχτερινό κέντρο και να συνεχίζει το πρόγραμμά σου κανονικά. Εκεί πραγματικά δείχνει ασέβεια. Ή τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη και νομίζω, εντάξει, ότι συμφωνεί και ο Τριαντάφυλλος αυτό. Εγώ... Αλλά τώρα σε μια τέτοια βραδιά, όπως και η κυρία Στανίση δεν είναι τώρα μια τυχαία καλλιτέχνης, έτσι, νιώθω ότι το έκανα από τη χαρά της. Εγώ θα πάρω θέση, Μαριάντα, και θα πω ότι είναι άδικο για τον κύριο Πατούλη αυτό που έχει γίνει. Sorry, παιδιά, σε όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει. Είναι άδικο γιατί, εντάξει, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Τον τράβηξε, όπως το λέει και η Κατερίνα, ένα υπήγο χόρεψε. Δηλαδή, ο άνθρωπος, το ξαναλέω, θέλει, ήθελε, οποιοδήποτε, να έχουμε φωτιές στην Ελλάδα ή να χαθούν αυτά τα δύο νέα παιδάκια. Τα παιδιά είναι δυνατόν, όλοι πονέσαμε, όλοι κλάψαμε. Εγώ γενικά πολύ στεναχωρημένος, αλλά δεν έκανε κάτι. Δηλαδή, δεν έγινε και κάτι. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, καταρχάς, το ζεμπέκικο είναι ένας βαρύς χορός. Είναι ένας χορός για μένα όχι χαρούμενος. Δεν είναι ότι χόρεψε Λάτιν στη σκηνή. Πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι εκεί όλοι οι παρευρισκόμενοι σίγουρα θα χαριτολογήσανε, σίγουρα θα είπαν και κάτι, μια κουβέντα παραπάνω. Δεν κλαίγανε σε όλη σίγουρα, την εκδήλωση. Αλλά να πούμε ότι ο πολιτικός, σαν επάγγελμα, είναι διαφορετικό από του τραγουδιστή ή του δημοσιογράφου ή οτιδήποτε. Έχει ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο και δεν θα πω μπράβο στον κύριο Πατούλη που χόρεψε, γιατί οφείλει να ακολουθεί ένα πρωτόκολλο. Παρ' όλα αυτά, ανθρώπινα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Να ξεφύγει πάνω στη χαρά του, να θέλει να κάνει άλλους χαρούμενους που του λένε χόρεψε ή να αισθανθεί ότι έτσι του τιμάει εκείνη τη στιγμή, αλλά επειδή έχει τον την ιδιότητα του περιφερειάρχη και εκείνη τη στιγμή με την παρουσία του. Δηλαδή, ένα εμπέγικο, Φελίσια μου, χαλάει το έργο του κυρίου Πατούλη ή ό,τι έχει φτιάξει. Όχι, δεν είπα τίποτα τέτοιο. Οφείλει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω ότι έχουμε δει πολύ χειρότερα και αυτό μπορώ να καταλάβω πράγματα μέσα από αυτό. Δεν θα πω μπράβο που χορέψει ζεμπέκικο, αλλά θα πω ότι έχουμε δει πολύ χειρότερα σε αυτή τη χώρα για να καθόμαστε να ασχολούμαστε. Ακριβώς και συν τη άλλη. Δεν θα πω μπράβο παρ' όλα αυτά. Επίσης, γι' αυτό και ο ίδιος αποδέχτηκε να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Είναι κάτι που τον τιμά. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά σου λέω ότι δεν μου αρέσει το άδικο. Και όταν δεν μου αρέσει το άδικο, το λέω. Και σου πει να αρέσει. Δηλαδή, δεν πώς να το εξηγήσω. Αυτό που έχει εντύπωση είναι ότι εγώ, όσους έχω μιλήσει ανθρώπους και γνωστούς μου και στον κύκλο μου, κανείς δεν θεωρεί προσβλητικό. Δηλαδή, ο Ντόρος έγινε τηλεοράσεις, παιδιά. Αν ρωτήσει εδώ πέρα ανθρώπους εδώ πέρα έξω από τις κάμερες, δεν σου φάνηκε σε κανέναν, δεν φάνηκε υπερβολικό αυτό. Επίσης, ο ρόλος του εκεί πρέπει να πούμε ότι ήταν σαν περιφερειάρχης. Δεν πήγε απλά καλεσμένο σε μια εκδήλωση, σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση. Θέλω να πω ότι εκεί ήταν καλεσμένος ως περιφερειάρχης. Δεν είναι ότι βγήκε έξω να διασκεδάσει. Δεν πήγε με τους φίλους του στα μπουζούκια. Παιδί μου, είναι η στιγμή. Δεν πήγε με το μυαλό του σκεπτικό. Ακριβώς. Εγώ θα πάω να διασκεδάσω, θα χορέψω και θα τραγουδήσω. Είναι η στιγμή. Έφευγε ο άνθρωπος, του λέει Κατερίνα, σε παρακαλώ, σε αγαπάω, έλα να τα χορέψει. Είναι αυτό που σου λέω, ότι οι πολιτικοί έχουν ένα πρωτόκολλο. Αν εμείς βγούμε σαν εκπομπή και εγώ μεθύσω και κάνω τρέλες κάπου που ουσιαστικά εκπροσωπώ ένα κανάλι και μια εκπομπή, δεν έχει να κάνει πια με τη Φελίσια. Γιατί έχει να κάνει να με την επαγγελματική μου υπόσταση που δεν τη σέβομαι. Γιατί όλα πρέπει να είναι στημένα και με πρωτόκολλο. Εκείνες τις ημέρες τρελούσαμε 4 άτομα. Αγάπη μου, ο πολιτικός δεν είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος, αλλά εκεί ήταν σαν πολιτικός, ήταν σαν περιφερειάρχης. Δεν μπορούσε αλλά είναι άνθρωπος, λέμε. Εννοείται ότι είναι άνθρωπος και είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Αλλά
Και ο ίδιος κατάλαβε τα πράγματα πώς είναι και ο ίδιος ξέρει ότι οφείλει να ακολουθεί κάποιους κανόνες και γι' αυτό και απέσυρε και την. Μα δεν είπαμε ότι είναι το τελείως σωστό. Είπαμε ότι δεν ήταν λόγος να γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω. Ότι δεν λέει κανένας, δεν λέμε μπράβο, ήταν πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο να το σκέφτηκε. Και νομίζω το ίδιο πράγμα λέει και ο ίδιος. Αν μπορούσε να το πάρει πίσω, νομίζω θα το έπαιρνε. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια αφορμή. Ότι ήταν μια αφορμή. Προφανώς υπήρχαν άλλα πράγματα. Στα λόγια μου έρχεσαι. Που, γιατί αποκλείεται τώρα από αυτό που βλέπουμε να έχασε τη θέση προφανώς. Του. Δεν είχε καμία στήριξη, που έχουμε δει όντως πολύ χειρότερα πράγματα έτσι και ακριβώς. Έχουμε δει να έχουν τη στήριξη και να συνεχίζουν κανονικά. Οπότε το τι γίνεται από πίσω δεν το γνωρίζουμε. Θα ήθελα λίγο να πω και τη θέση της κυρίας Στανίση. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Θα ήθελα